Καλημερίζω τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον κύριο Παναγόπουλο. Λίγο σας έχασα στην ώρα. Νομίζω όμως ότι θα τα καταφέρουμε και θα τα πούμε, κύριε Παναγόπουλο. Σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Τι κάνετε? Καλημέρα, και εγώ σας ζητώ συγγνώμη γιατί βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της καμπάνιας της ΓΕΣΕ για την ακρίβεια και για την γενική απεργία στις 17 Απρίλη, με αποτέλεσμα όλα τα ραδιόφωνα το πρωί, αντιλαμβάνεστε. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, λέω, γι' αυτό είπα και εγώ πρώτη, εγώ το έκανα αυτό πρώτη και μένουμε εκεί. Απλά είναι πιο περιορισμένος ο χρόνος και γι' αυτό το είπα έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο πολύ πήρατε μία έτσι πρώτη εικόνα, έχετε μία πρώτη εικόνα, ένα πρώτο άκουσμα, το σωστό είναι, από αυτά τα οποία ως κουβέντες λέγονται στην σημερινή πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο 984. Έχουμε μείνει πολύ περισσότερο στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για τον κατώτατο μισθό που έχει αυξηθεί κάτι παραπάνω από το 26% τα 4 χρόνια, ότι έχει αυξηθεί αθρηστικά πια και με αυτή την αύξηση περισσότερο από τον πληθωρισμό, αλλά λέει από την άλλη ότι θα πρέπει να το τονίζουμε αυτό, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε τον αυξημένο πληθωρισμό των τροφίμων, τα έξοδα του νοικοκυριού, που δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, η ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα, αυτά τα οποία ακούγατε να λέμε με τον κύριο Λεχουρίτη. Εμείς θέλουμε να προσεύξουμε με την αύξηση του κατώτατου μισθού δύο πράγματα: να εξασφαλίσουμε επίσης ότι αντέχει και η επιχείρηση να δώσει αυτή τις αυξήσεις, όπως και από την άλλη να προσέξουμε έτσι ώστε η όποια αύξηση του μισθού να μην τροφοδοτήσει να μην τροφοδοτήσει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Ζητώ συγγνώμη για το Σαρδάμ. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Ακούστε, ας πάμε στο πρώτο. Ξέρει η κυβέρνηση καλύτερα από τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους πόσο αντέχουν και πού πρέπει να προσδιοριστεί ο κατώτερος μισθός? Όχι βεβαίως. Ο μισθός μέχρι το 2012 προσδιοριζόταν ο κατώτερος με συλλογικές συμβάσεις στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση ανάμεσα στη ΓΕΣΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις, που είναι οι γνώστες. Γιατί λένε μερικοί, έδωσε η κυβέρνηση. Τίποτα δεν δίνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πατερναλιστικά παρεμβαίνει και λέει θα δώσετε αυτή την αύξηση στον κατώτερο μισθό. Και αυτό τι δίνουν οι επιχειρήσεις, ενώ θα μπορούσαν να έχουν συνεννοηθεί και να έχουν υπογράψει συμβάσεις με τους εργαζομένους. Και το δεύτερο, έρχεται επικουρικά και λέει, ναι, αυτό να μην τροφοδοτήσει το πληθωριστικό σπιράλ, μπα, ήξαν το χειρό να δίκον οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι άκουσαν τις τιμές. Οι εργαζόμενοι ωφελούνται από αυτήν την τεράστια ακρίβεια. Οι εργαζόμενοι ωφελούνται στο ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη στην Ευρώπη το 2023 στην αύξηση των επιχειρηματικών κερδών. Το κλασικό στοιχείο που δείχνει τις τεράστιες ανισότητες είναι αυτό που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι δηλαδή η συμμετοχή των επιχειρηματικών κερδών στο εθνικό εισόδημα στην Ελλάδα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, ενώ αντιθέτως η συμμετοχή της εργασίας στο εθνικό προϊόν είμαστε πρώτη-τελευταία μετά τη Βουλγαρία και μετά από εμάς είναι η Βουλγαρία. Διασώζουμε την τιμή να μην είμαστε και τελευταίοι. Και καταλαβαίνετε πόσο πικρόχολα το λέω αυτό. Λοιπόν, απευθύνονται στους εργαζόμενους και λένε να προσέξουμε μην τροφοδοτηθεί το σπιράλ, το πληθωριστικό, όταν λένε ότι είναι κέρδη απληστίας, δηλαδή πληθωρισμός κερδών. Αυτό εννοούν το κέρδη απληστίας. Το λένε γιατί έτσι προσωποποιείται και γίνεται ότι είναι ένας κακός άνθρωπος που το κάνει, ενώ ένα κακό σύστημα, μια άσχημη αγορά, πολύ άσχημα δομημένη, γιατί όπως είπε εμείς το ΓΕΣΕ και ως Ινστιτούτο το έχουμε πει χρόνια τώρα, και άκουσα προχθές τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας ορθά να λέει ότι για την ακρίβεια ευθύνεται κατά κύριο λόγο ότι είναι η αγορά ολιγοπωλιακή, 4 όμιλοι ελέγχουν, πολυεθνικοί όμιλοι ελέγχουν όλα τα απορριπαντικά και τα είδη υγιεινής. 4 όμιλοι στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και πρακτικές καρτέλ, που σημαίνει εναρμονισμένες πρακτικές, ούτως ώστε να υπάρχει ατελής ανταγωνισμός. Δεν βρίσκεις. Βρίσκεις παντού τα ίδια. Δεν βρίσκεις διαφοροποιημένες τιμές. Δεν έχει επιλογές ο καταναλωτής. Γιατί η περίφημη αγορά, η ελεύθερη αγορά, θέλει να έχει επιλογές ο καταναλωτής και ποιοτικές επιλογές. Τώρα δεν υπάρχουν. Ή θα πάμε σε αυτό που είπατε στα 5 και 10 ευρώ, ότι πάρετε 2 ευρώ, που καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το επίπεδο βρίσκει σκουπίδια, ή πάμε σε πανάκριβες τιμές που δεν μπορεί, όχι ο κατώτερος μισθός, δεν μπορεί ο μέσος μισθός, ένας ικανοποιητικός μισθός να ανταπεξέλθει.
Και λέμε τώρα. Ναι. Και λέμε τώρα, νόμιζα ότι θα το συνεχίζετε και περίμενα να ακούσω τη συνέχεια, κύριε Παναγόπουλε. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Εγώ ρωτώ το εξής ως συνέχεια, γιατί τα είπαμε λίγο πριν και με τον κύριο Κοκολάκη, τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο οποίος επανέφερε και είπε. Είναι και πρόεδρος των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία. Σωστά, σωστά. Το γνωρίζω, σωστά, ναι. Σωστά. Και λέει ο άνθρωπος το εξής. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο θα πρέπει να έρχεται το κράτος να καθορίζει τον κατώτατο μισθό. Πού είναι οι διαβουλεύσεις, πού είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εκεί πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς. Αν θέλετε, συμπυκνώνουμε όλη αυτή την καμπάνια που καταλήγει, γιατί είναι η πορεία προς την απεργία, και όχι μόνο η απεργία. Το πολύ δυναμικό μας στοιχείο είναι ότι έχουμε πάει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ο κόσμος πραγματικά αντιδρά. Και λέμε το εξής. Σας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει για να είναι στο κατόφλι της φτώχειας, όχι να βγει από τη φτώχεια. Πρέπει να είναι το 60% του διάμεσου μισθού ο κατώτερος μισθός. Του τεστ είναι 908 ευρώ για την Ελλάδα. Αυτός είναι το 60% του διάμεσου μισθού. Αλλά προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάτι παραπέρα. Και το ζητάει με οδηγία να ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο των Χωρών. Ότι πρέπει να φτιαχτεί ο δικός χάρτης ώστε οι χώρες να έχουν το 80% των εργαζομένων, των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, να έχουν συλλογικές συμβάσεις. Στην Ελλάδα είμαστε πάλι τελευταίοι. Μόνο 24. Υπάρχει περίπτωση από το 24 που είμαστε να φτάσουμε στο 80% όταν δεν έχουμε τη σύμβαση του κατώτερου μισθού, όταν οι άλλες μας συμβάσεις οι κρατικές με τους μνημονιακούς νόμους που όλα τα κόμματα, θέλω να το λέω και το λέω παντού για να είμαι ακριβοδίκαιος, όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει τους έχουν εφαρμόσει αυτούς τους νόμους, μας έχουν εντελώς διαλύσει το εργατικό συλλογικό δίκαιο. Οι συλλογικές μας συμβάσεις δεν μπορούν να μας καλύψουν γιατί δεν έχουν περιεχόμενο, γιατί δεν επεκτείνονται σε όλους. Μα κύριε Παναγόπουλε, δεν υπάρχει η μετενέργεια. Μα δεν κάνει να ξεχνάμε ότι είμαστε μέσα σε περίοδο μνημονίων. Αυτά τα επικοινωνιακά τα οποία λέμε είναι πάρα πολύ ωραία. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Το ότι ελεγχόμαστε ανά πάσα στιγμή και δεν λέμε τη λέξη μνημόνιο, αλλά πρέπει να δοθούν εγκρίσεις για να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω. Το αγγλικό δίκαιο τα 95 χρόνια, αυτά 97. Αυτά δεν τελειώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν έχουμε πάει στα 97 χρόνια. Ναι, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Για να μην, γιατί αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως αντίστροφο επιθετικό αντεπιχείρημα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Προσέξτε το να μπούμε σε κάποια πράγματα στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις. Όχι, δεν το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει να γίνει. Υπάρχουν πολλές χώρες της Ευρώπης που πέρασαν όπως και εμείς, και υπάρχει και η Ισπανία που δεν πέρασε όπως εμείς, αλλά τα έκανε όπως εμείς, χωρίς μνημόνια. Αλλά η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, οι οποίοι έχουν αποκαταστήσει το συλλογικό τους δίκαιο με συμφωνίες. Μόνο στην Ελλάδα όλοι βολεύονται για να έρχεται κάθε κυβέρνηση παραμονές εκλογών να πετάει ένα ξεροκόμματο και να νομίζει ότι ικανοποιήθηκαν οι μισθωτοί. Δεν είναι έτσι. Εμείς δεν ζητάμε αυξήσεις από τον προϋπολογισμό. Δεν ζητάμε δηλαδή δημοσιονομικό εκτροχιασμό, γιατί κυρίως γι' αυτό παρακολουθούμαστε από τους θεσμούς. Εμείς ζητάμε τα εργαλεία μας πίσω, τις συλλογικές μας συμβάσεις, το εργατικό συλλογικό δίκαιο. Να διαπραγματευτούμε με τους εργοδότες, να βρούμε λύσεις με τους εργοδότες. Πότε με τη διαβούλευση, πότε με τον κοινωνικό διάλογο, πότε με την απεργία, πότε με άλλα μέσα που υπάρχουν και προσφέρει η ελληνική ένωμη τάξη. Ζητάμε το αυτονόητο, δεν ζητάμε... Και ξέρετε, καμιά φορά το αυτονόητο είναι μια επανάσταση πλέον ναι, σε μια χώρα που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Και είναι το πιο δύσκολο. Έχετε δίκιο εκεί. Ζητάμε το αυτονόητο όταν ξέρουμε ότι το αυτονόητο μεταφράζεται κατά το δοκούν ότι βολεύει, θα το πω ακόμα πιο σκληρά εγώ, όποιον το επικαλείται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Νομίζω ότι για όλους αυτούς τους λόγους... Μα έτσι είναι, και θα ήθελα να πω κάτι έτσι λίγο, αν θέλετε και χιουμοριστικά, είναι για πρώτη φορά που τα κόμματα που αντιπολιτεύονται προσγειώθηκαν σε μια πραγματικότητα και είπαν όλα τα κόμματα, όλα, 900 ευρώ ο κατώτερος μισθός τουλάχιστον. Ήταν η πρώτη φορά που δεν λέγανε 200 και 300 ευρώ παραπάνω από ό,τι έλεγε η ΓΕΣΕ. Γιατί καταλάβανε ότι πρέπει να μπούμε, να ξεκινήσουμε να πατήσουμε κάπου γερά και σίγουρα. Τα 908 ευρώ δεν βγάζουν τον κόσμο από τη φτώχεια, το ξέρετε. Και είναι και μεικτά να το ακούσει ο κόσμος. Δεν είναι 908 καθαρά, 706. Όταν θα πάρει τώρα 830 ο εργαζόμενος, στη τσέπη του θα μπουν τα 706, στο κράτος θα γυρίσουν
μέσω ακόμα και του φόρου το 22%, για το, τα 22 ευρώ, συγγνώμη. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει, τουλάχιστον για τους φτωχούς, να την αριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα. Δεν μπορεί να πληρώνει ο μεροκαματιάρης των 37 ευρώ μεικτά να πληρώνει και φόρο. Και κάποιοι συστηματικά και διανόμου να φοροδιαφεύγουν, να φοροκλέπτουν, φοροαποφεύγουν. Υπάρχουν πολλές λέξεις που απεικονίζουν πολλές πρακτικές τους. Γι' αυτό μπροστά μας και αυτή η περιεργική κινητοποίηση της ΓΕΣΕΣ στις 17 Απριλίου. Αλλά νομίζω, κύριε Παναγόπουλε, ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας τις επόμενες ημέρες, πλησιάζοντας όλο και πιο πολύ εκεί στη 17η του Απρίλη, για να τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα και να τα υπενθυμίσουμε όλα αυτά τα πράγματα σε εκείνους που μας ακούν αυτή την ώρα και τους νέους και τους παλιούς ακροατές του Ράδιο 984. Σας ευχαριστώ πολύ, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα.